Ευχαριστώ, δεν θα πάρουμε, δήλωσε για ακόμη μια φορά ο Γιάννης Βαρουφάκης, τονίζοντας σε συνέντευξή του στις New York Times ότι η ελληνική κυβέρνηση απλά δεν επιθυμεί να πάρει την επόμενη δόση χρημάτων που εκκρεμεί. Δεν θέλουμε τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας, κάνοντας το διεθνή τύπο να στρέψει πάλι τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του. Σταθερός στις απόψεις του, ο νέος τσάρος της οικονομίας επαναλαμβάνει την πρόθεση της κυβέρνησης να ξεκινήσει από μηδενική βάση, δίνοντας το στίγμα των διαβουλεύσεων. Θέλουμε να καθίσουμε και να επανεξετάσουμε ολόκληρο το πρόγραμμα. Η αποστολή μας δεν είναι να πάρουμε την επόμενη δόση του δανείου, η οποία θα σημαίνει απλά τη μετάθεση του προβλήματος. Αντίθετα, η αποστολή μας είναι να αναδιαρθρώσουμε το χρέος και να λάβουμε τα χρήματα που χρειαζόμαστε, επισημαίνει ο κύριος Βαρουφάκης. Κλείνοντας τα αυτιά στις φωνές που επιμένουν ότι η νέα πολιτική ηγεσία δεν συνειδητοποιεί τη δυσμενή οικονομικά θέση της χώρας, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο κ. Βαρουφάκης προτείνει την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της Ελλάδας μέσω της αναθεώρησης προς τα κάτω των εξωπραγματικών στόχων για το πρωτογενές πλεώνασμα. Επιπλέον, πιστός στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, απέκλεισε το ενδεχόμενο εξόδου από την Ευρωζώνη, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θα γνωρίσει ένα ατύχημα και δεν θα υποχρεωθεί να βγει από το ευρώ. Σχολιάζοντας και το καυτό ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων, ο κύριος Βαρουφάκης σημειώνει ότι αυτές δεν πρόκειται να σταματήσουν, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να προχωρήσει σε αναγκαστικές πωλήσεις ή στο ξεπούλημα των ασημικών της οικογένειας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Αυτή πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που ο νέος Υπουργός Οικονομικών λέει όχι στα λεγόμενα πακέτα διάσωσης. Τόσο προεκλογικά όσο και μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στο τιμόνι της ελληνικής οικονομίας, έχει πει δημόσια ότι θέλει να βάλει ένα τέλος σε αυτό το φαύλο κύκλο των δανείων.